Ο κύριος Μιχάλης Μιχαήλ, ο οποίος είναι πυροσβέστης και ο ίδιος, εν αποστρατεία βεβαίως, αλλά συνδικαλιστικός εκπρόσωπος, είναι στη γραμμή μας για να μας πει τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα. Καλό μεσημέρι. Επίσης, κύριε Πράσινο, να είστε καλά και στους ακροατές σας. Και εύχομαι όλοι μας να δώσουμε τη μάχη και να τη βγάλουμε όπως πρέπει με το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί το λαό μας σήμερα και τη χώρα μας, τον κορονοϊό. Αλλά επειδή ακριβώς συνδέεται το θέμα του αθλημί που αναδεικνύεται, και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, και αν θέλετε, κρίνεται η αξιοπιστία και η φιλεγκαιότητα των όσων ανακοινώνται πολλές φορές και ειδικά για αυτόν τον πολύπαθο χώρο του προσωπικού σώματος. Έχουν να κάνουν μια κατηγορία εργαζομένων που ξέρουμε πολύ καλό όλη η κοινωνία ότι είναι επικίνδυνο επάγγελμα, παρότι είναι αναγνωρισμένο. Ναι. Συνεχώς πέφτουν με αυτοθυσία στις φωτιές, στα συμβάντα, οπουδήποτε, πλημμύρες, οτιδήποτε αφορά λέει, σήμερα φυσική και τεχνολογική καταστροφή. Έχουν αρκετά θύματα, 38 θύματα από το 98 και μετά, ακριβώς λόγω αυτής της έντασης της εργασίας, της μεγάλης επιφόρτησης με αρμοδιότητες. Και την ίδια ώρα, όλοι επενδύουν στην αποτελεσματικότητα και στην γενναία αυτοθυσία των προσβεστών και μιλάνε για ήρωες, μιλάνε για την αναγνώριση του έργου τους. Στην πράξη όμως, να, ένα κριτήριο. Αυτό που αναφέρεται προηγουμένως. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα τώρα. Τι γίνεται και κάτω. Θα θυμάστε. Πιστεύω θα το έχετε κοινοποιήσει και πάλι σαν όργανο δημοσιογραφικό. Το Νοέμβρη μήνα εκδηλώθηκε πάλι μια τέτοια έτσι, διαμαρτυρία από τους υπαλλήλους σε σχέση με τις συνθήκες που ζούσαν μέσα σε ένα ετοιμόρροπο κτίριο στην σεισμογενή περιοχή της Σαντορίνης, σημειώστε αυτό, το οποίο λειτουργούσε σαν υπηρεσία και σαν υποδοχή υπαλλήλων για 2,5 ολόκληρα χρόνια. Αλλά πάλι λες αναφορές οι υπάλληλοι, συνάδελφοί μου, μάλιστα. Καμία. Ωραία, να σας διακόψω κι εγώ λιγάκι, ναι. Κύριε Μιχαήλ. Και εκείνο που μαθαίνω είναι ότι αυτή η δίκαιη διαμαρτυρία των ηρωικών πλην κακοπληρωμένων μελών των δημόσιων δυνάμεων, γιατί εγώ σας κατατάσσω στις δημόσιες δυνάμεις, αντί λοιπόν να εισακουστούν ή τέλος πάντων να μελετηθεί το ζήτημα, υφίστανται οι χαμηλόμισθοι αυτοί συνάδελφοί σας ακόμα και πρόστιμα γιατί τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν. Έτσι, αληθεύει. Βεβαίως και αυτό, αν μου δώσετε λίγο το χρόνο, θα σας εξηγήσω όλα γιατί κοιτάξτε. Σας ακούω. Από την πρώτη στιγμή, λόγω και εγώ που προέρχομαι από το πολιτικό σώμα, είμαι από αυτούς που μαζί άλλων παλέμαχους παλέψαμε για να έχουμε δικαιώματα και να υπάρχει καλύτερη ασφάλεια στη χώρα μας. Και ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει μες στον χώρο μου αυτό. Γι' αυτό λοιπόν το πράγμα εμείς από την πρώτη στιγμή αντιδράσαμε. Και φυσικά εγώ, επειδή είμαι και στην Επιτροπή των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων του ΚΚΕ, και σαν κόμμα παρεμβήκαμε με πολλές ερωτήσεις. Τότε λοιπόν για το διάστημα, παρεμβήκαμε κοινοβουλευτικά και ρωτούσαμε για ποιο λόγο οι υπάλληλοι αυτοί να ζουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες και να στεγάζεται μια πυροσβεστική υπηρεσία μέσα σε τιμόρροπες καταστάσεις. Όταν η εκμεταλλεύτερη εταιρεία του αεροδρομίου έχει υπογράψει σύμβαση και έχει δεσμευτεί ότι θα έχει παραδώσει καινούριο κτίριο από το 18 ακόμη. Ενώ λοιπόν συμβαίναν όλα αυτά, κανείς δεν έχει μπει στη διαδικασία να ελέγξει, να διαβάσει αναφορές των υπαλλήλων, αν τις διαβάζανε, αν τις βάζανε στο καλάθι των αχρήστων, και να πάρουν σοβαρά υπόψη και ακόμη και ελέγχους που γίνανε από τη ΣΥΡΟ, από το αρμόδιο τμήμα της επιθεώρησης εργασίας σε σχέση με τις συνθήκες μέσα στη Φράπορτ. Μάθαμε λοιπόν από τις απαντήσεις των υπουργών ότι πέσαν κάποια πρόστιμα, ότι έγιναν κάποιες συστάσεις. Και τι έγινε λοιπόν από τον Νοέμβριο μήνα που αυτό βγήκε στην επικαιρότητα, συνέχισε η κατάσταση αυτή που βλέπουμε σήμερα. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, ακριβώς λόγω αυτής της αντίθεσης των εργαζομένων, της αυτονόητης αντίθεσης των εργαζομένων, που βγάλαν το πρόβλημα προς τα έξω, πέσανε πειθαρχικές ποινές. Από ό,τι μάθαμε, από τον διοικητή μέχρι τον πιο χαμηλό βαθμό πυροσβέστη της υπηρεσίας αυτής. Δηλαδή, σε υποχρεώνουν να ζεις μέσα σε μια συγκαταστάσταση. Νέα διακοπή πάλι. Ναι, ναι. Άκουσα. Ότι κάποιες από αυτές τις ποινές έπεσαν γιατί δεν τοποθετούσαν τα ρούχα τους σε φοριαμούς που δεν υπάρχουν. Αν λοιπόν φτάσουμε στο δικαστήριο, αν αυτή τη στιγμή μιλήσουμε για τη λεπτομέρεια της υπόθεσης, γιατί προφρόντισα να ενημερωθώ επακριβώς τι συμβαίνει, πραγματικά είναι να γελάς. Προσέξτε κύριε Πράσινο τώρα. Σε υποχρεώνουν να ζεις μια υπηρεσία η οποία είναι ετοιμόρροπη, παλαιές καταστάσεις, εγκαταλειμμένες και δεν υπάρχει πουθενά ούτε αρχή ούτε τέλος στο χάι το μαύρο. Και τώρα σε ελέγχουν σένα γιατί. Γιατί εσύ πήγες και τοποθέτησες στο σημείο Χ το σάκο σου, γιατί δεν έχεις καμία άλλη επιλογή, μέσα στο σκουπιδαριό που σε έχουμε εκεί μέσα σε αυτήν την υπηρεσία και σε αυτά τα ερείπια, ακριβώς δίπλα από τον καράζ που είναι τα αυτοκίνητα τα οποία και αυτά στεγάζονται στο τιμόρροπο κτίριο. Δηλαδή, ελεγχτήκαν οι υπάλληλοι για τον τρόπο που λειτουργήσαν μέσα στο χάλι το μαύρο που τους υποχρεώνουν να ζήσουν και να κινδυνεύουν για 2,5 χρόνια και την υγεία τους από αρρώστιες, αλλά και την σωματική τους ακεραιότητα από οποιαδήποτε πτώση σοβάδων ή του κτηρίου ολόκληρου. Αυτή λοιπόν η ενέργεια
όχι μόνο είναι κατάκτιστη, ντροπιάζει και αυτούς που την ανοίξανε, που δεχτήκαν, αν θέλετε, να παίξαν το ρόλο. Σε βάρος των συναδέλφων τους. Έχουν γίνει και πολύ χειρότερα ακόμη. Ας μην τα δημοσιοποιήσουμε όμως, δεν έχει σημασία, τα ξέρουν πολύ καλά οι πυροσβέστες. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε όμως τώρα στο διατάφτα εδώ, σε αυτό που φτάσαμε στο σημερινό. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι μετά από αυτές τις ενέργειες που γίνανε τον Νοέμβριο, με την αποκάλυψη ότι οι συνάδελφοι αυτοί ζούσαν μέσα αυτού του κτίριου τιμόρροπο και ότι η εταιρεία δεν έχει ανάλυση υποχρεώσεις. Φτάνουμε στο σημείο λοιπόν να μαθαίνουμε τώρα ότι οι υπάλληλοι αυτοί φιλοξενηθήκαν φυσικά μετά τις αντιδράσεις. Υπάρχει εδώ και μια εξέλιξη θετική, ότι δηλαδή πάντα ένας αγώνας κάτι φέρνει. Το κτίριο αυτό εγκρινίστηκε. Και τι κάνανε, λοιπόν, τους μετακομίσανε στα κοντέινερ. 5 κοντέινερ τον αριθμό, οι 2 σαν θάλαμοι, 8 άνθρωποι μέσα σε ένα κοντέινερ μονόχωρο, χωρίς δηλαδή διαχωριστικά, και με 2 τουαλέτες πολύ μικρές. Λες και ήταν κρέατα. Μα κοιτάξτε τώρα. Είναι σαν να ζουν αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως πολύ σωστά τους βάζει, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι η κρατική λειτουργή, είναι σαν να ξαναζούν δεύτερη φορά τη θητεία τους. Δηλαδή πήγανε, και αυτό είναι σημαντικό, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Τους πήγανε με μεταθέτηση παρά τη θέλησή τους για να λειτουργήσει η προστική υπηρεσία πλέον που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο της Φράπορτ. Τους πήγαν χωρίς εξτρά παροχή. Αν από αυτοί ήταν κάποιοι μόνιμοι, πέραν 1.100 ευρώ και με αυτά έπρεπε να πάνε στην Σαντορίνη, να ζήσουν, να φάνε και να έχουν και πίσω την έγνοια της οικογένειας με ό,τι υποχρέωση έχουν. Αν ήταν πενταετής, οι οποίοι πέρανε 800 ευρώ ακόμα χειρότερα, τους πετάξαν λοιπόν εκεί από την αρχή, χωρίς υποδομές τίποτα. Στην αρχή, αν θυμάστε, υπήρχε διαμαρτυρίες που κοιμηθήκαν στην πεζοδρόμια, σε παγκάκια, πυροσβέστες να πήγαν στην Σαντορίνη. Δεν βρήκαμε στην υπηρεσία ότι πρέπει να καθίσουν. Αυτό είναι λοιπόν το ελληνικό κράτος όταν υπογράφει συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες. Και φτάνουμε λοιπόν στο διαδίκτυο. Ιδιωτικές εταιρείες που πήραν δάνειο για να μας αγοράσουν τα δικά μας. Δάνειο από εμάς για να μας αγοράσουν τα δικά μας. Πολύ ωραία μπίζνα. Κοιτάξτε τώρα. Και αυτή τη στιγμή είναι ντροπή, αν θέλετε, για αυτούς που χειρίζονται αυτή την υπόθεση σήμερα, ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει το πιο, αν θέλετε, οικονομικά εύρωστο τουριστικό πληθυσμό. Εξυπηρετεί το αεροδρόμιο 2 εκατομμύρια σχεδόν μέσο όρο επιβάτες το χρόνο και αυτή τη στιγμή να επιτρέπουν και να ανέχονται να ζουν δημόσιοι υπάλληλοι με τέτοιες συνθήκες. Και μετά μιλάμε για προσφυγικό και μεταναστευτικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτοί εδώ τι λένε, δεν είναι ιστορικοί μετανάστες. Αυτοί οι πυροσβέστες. Αυτή είναι η ιστορική μέρα, σαν να ζουν στο δικό του το hot spot. Τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή. Ποιο μπορεί αυτά τα μεθύσει να κάνει. Ποιο hot spot, σε φυλακίζουν, κύριε Μιχαήλ. Σε ακόμα χειρότερα, κύριε Πάσο. Σε φυλακίζουν. Ακόμα. Δηλαδή, εγώ του βλέπω και επειδή ξέρω κάποιου από αυτού, λέω αυτά τα παιδιά, αν είχαν μια άλλη επιλογή, θα είχαν φύγει τρέχοντα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όντω γεγονό είναι ότι είναι εγκλωβισμένοι σε αυτή την κατάσταση. Ξέρω όμω πολύ καλά. Ότι όπως οι πιο πολλοί πυροσβέστες έχουν μέσα τον ενθουσιασμό του νέου ανθρώπου που θέλει να προσφέρει στην πατρίδα του, στο λαό γενικότερα και στον εαυτό του σαν επαγγελματίες. Το επάγγελμά μας είναι πραγματικά ένα από τα καλύτερα επαγγέλματα σε σχέση με την προσφορά την ανθρώπινη. Αν και αυτό τώρα πάνε να το εκμηδενήσουν με τον νόμο που περάσανε με το 46-20 η κυβέρνηση που εμπλέκει πλέον το πιστικό σώμα και σε καταστολές για την αστυνομία. Και αυτό το οποίο ήξερε σήμερα ο λαός, ένα πιστικό σώμα να μπορεί να δρά και να επεμβαίνει για να σώζει ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, πλέον θα το βλέπει να παρεμβαίνει και για καταστολή. Δυστυχώς αυτό είναι μια διαχρονική εξέλιξη. Απλά το πηγαίνει σιγά σιγά και το εκδηλώνεται με το νόμο αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αυτό ούτε να το σκεφτώ δεν θέλω. Δυστοπία, κύριε Μιχαήλ, δυστοπία. Δηλαδή να σκεφτώ εγώ ότι θα βγαίνετε εσείς με τις μάνικες να μας καταβρέχετε όταν εμείς θα ζητάμε τα δικαιώματά μας, ούτε να το σκεφτώ. Ιστορικά μόνο να σας εξηγήσω ότι η Χούντα είχε βάλει το προστικό σώμα στο σώμα της ασφαλείας, το είχε κάνει ένοπλο, μετά φύγαν τα όπλα μετά τη Χούντα, αλλά παραμείναν όμως καθεστώς των σωμάτων ασφαλείας και εμείς οι παλιότεροι συνάδελφοι, να σα το πω αυτό γιατί έχει μια σημασία για τους νεότερους που τα ακούνε. Δώσαμε αγώνα τότε και πηγαίναμε και κόντρα σε εισαγγελικές παραγγελίες και σε εντολές άνωθεν να ρίχνουμε νερό στον κόσμο. Γιατί μας υποχρεώνουν να ρίχνουμε νερό σε διαδηλώσεις και οπαλού. Αυτό μετά καταργήθηκε με τους αγώνες αυτούς. Και τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να κάνουν τα δειλά τους βήματα για να μας εμπλέξουν, να εμπλέξουν το προσωπικό σώμα πάλι σε αυτές τις συνέντευξες. Αλλά τώρα να πάμε στο κύριο όμως, γιατί αυτό είναι μια άλλη παράμετρος. Σε αυτό το που συμβαίνει. Τελικά ευτυχώς που υπάρχει και μια κοινωνική ευαισθησία, ας πούμε και εκεί ένας από ό,τι μάθαμε, ένας επιχειρηματίας ιδιώτης, ας πούμε, προσφέρθηκε ο άνθρωπος μετά από τον τουρό αυτό να προσφέρει το κατάλημα το οποίο προσέφερε για να κινηθούν προσωρινά αυτοί οι συνάδελφοι. Φυσικά δεν προϋποθέτει το κατάλημα αυτό για να φιλοξενήσει περίπου τους 12 συνάδελφους που είναι σε αυτή την κατάσταση. Έτσι, και είναι μια προσωρινή λύση. Εδώ λοιπόν τώρα μπαίνει το ζήτημα. Τι θα πράξει η κυβέρνηση απέναντι στο πρόβλημα. Γιατί οι υπάλληλοι από ό,τι μάθαμε, τι κάνανε.
Αφού λοιπόν βγάζει το αρχηγείο τους μια διαταγή που εκεί μέσα λέει ότι τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε σαν σώμα είναι αυτά, αυτά, αυτά και πρέπει να υπάρχει αυτός ο αριθμός ενστόλων στην υπηρεσία, στο γραφείο, στα κρεβάτια και οπαλού, μέσα στους θαλάμους εξυπηρέτηση του προσωπικού, γιατί δουλεύουν 24 ώρες βάρια οι πυροσβέστες, όπως γνωρίζετε. Λοιπόν, οι συνάδελφοι τι κάνανε? Τρομάξανε, γιατί πραγματικά διαπιστώναν ότι εκείνη την ώρα αυτοί ζούσανε μισό μέτρο σαν τον άλλον, μέσα σε ένα χώρο, εκεί κοιμόταν, εκεί τρώγανε, εκεί τόσο συζητάγανε, εκεί συνευρισκόταν. Και είπαν να πάρουν τα μέτρα. Δηλαδή, όσο δεν κάνατε την αναφορά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, θα ήταν τα πράγματα μια χαρά. Θα συνεισόταν η κατάσταση αυτή. Οι συνάδελφοι λοιπόν κάνατε την αναφορά του γιατί νιώσαν ότι κινδυνεύουν και φυσικά ότι θα πάνε και κόντρα στη διαταγή, αν αποκρύψουν τι συνθήκε που διαβιούν, θα ήταν πάλι ελεγχόμενοι κάποια στιγμή. Και τελικά πώ αντέδρασε η πολιτεία? Εγώ δεν θα πω ο διοικητής, γιατί ο διοικητής είναι ένα πιστακό όργανο το οποίο πολλέ φορέ, ξέρετε, παίρνει εντολέ απάνωθεν. Έτσι και εκτελεί ότι. Κακώ φυσικά. Κακώς φυσικά, γιατί όταν αναγνωρίζει ο ίδιος ποια είναι η κατάσταση, θα πρέπει να αντιδρά σύμφωνα με το ανθρώπινο κριτήριο και όχι με το υπηρεσιακό κριτήριο της άμεσης εντολής. Τέλος πάντων, και όταν λοιπόν αυτό το κάνουν πάλι, τι κάνανε, τι επιλέξαν να κάνουν, αντί να ευαισθητοποιηθούν και να βρουν έναν κατάλληλο χώρο να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι, επιλέξαν λοιπόν να τους πούνε εδώ και τώρα μαζέψτε και βγείτε έξω. Αν αυτό λοιπόν το χωράει ανθρώπινος νους, ότι μπορεί να συμβαίνει σήμερα σε μια δημόσια υπηρεσία και μάλιστα τώρα που δίνεται. Αν θέλετε, πανεθνικά μια μάχη για τον κορονοϊό. Με συγκεκριμένες εντολές κατευθύνσεις. Ναι, και πανεθνικά δίνεται μια μάχη από την πυροσβεστική για ό,τι μας προκύψει. Σας ευχαριστώ πολύ, ακριβώς. Κύριε Μιχαήλ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πράσο, εύχομαι πάντως. Εύχομαι να το δω και στη Βουλή αυτό το θέμα για μια εισέτη φορά. Ερώτηση, να σας πληροφορώ, έγινε ο κατέτατη καιρό προχθές από το Μυστικό Κόμμα Ελλάδος και σήμερα μάλιστα ο εκλεγμένος της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο αντινάβαρχος Βινιαδάκης Γιάννης, που είναι επικεφαλής. Θα επικοινωνήσω μαζί του. Θα επικοινωνήσω μαζί του. Επικοινώνησα ήδη με τον κύριο Βαγγέλη Σιγάλα, Περιφερειακό Σύμβουλο. Με παρέπεμψε και αυτός και σε εσάς και στον κύριο Ντουνιαδάκη. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά εσείς.